Παλιά τώρα στην περιοχή. Νταρίκουα, πρώτο κόρνερ και για τον Οθέλο. Σε προχωρημένη μεν ποδοσφαιρική ηλικία, αλλά Βαλπουενά είναι αυτός. Νάτος με την μπάλα, πάσα για τον Αμπτουραχίμη που θέλει χώρο, κάνει το σούτ, το σώζει ο Νταουτούλ, επιμένει ο Απόλλωνας. Εκτέλεσε ο Γιούρτσεβιτς, έδιωξε ο Γιάνσεν, ο Κυριάκου κερδίζει και κρατάει την κατοχή για τον Απόλλωνα. Ο αρχηγός ελευθερώθηκε, πάσα και γκολ από τον Σαγκάλ. Να λοιπόν το 1-0 για τον Απόλλωνα. 18 λεπτό, ο Χιλιανός ήρθε από πίσω, κανείς δεν τον αντιλήφθηκε και από κοντά γίνεται με την προβολή του ο σκόρερ του πρώτου επίσημου γκολ για τον Απόλλωνα για τη σεζόν 2023-2024. Ξανά με πολύ καλή προσπάθεια από τον Χάμπο Κυριάκου. Δείτε εδώ, ελευθερώνεται ανάμεσα από δύο, η παράλληλη με την εστία μεταβίβαση, έρχεται από πίσω ο Σαγκάλ. Αργεί το μαρκάρισμα, ο Χιλιανός είχε πάρει καλύτερη θέση σε ένα σημείο στην αντίπαλη περιοχή που θα ήταν πολύ δύσκολο πλέον για τον τερματοφύλακα να αντιδράσει. Και από κοντά λοιπόν ξανά και ξανά η πολύ καλή προσπάθεια από τον Χάμπο Κυριάκου και το κοντινό πλασέ από τον Σαγκάλ που βάζει τον Απόλλωνα μπροστά στο σκορ. Να το και το πλάνο από το VAR. Αμπτουραχίμη με τη μία ελευθερώνονται οι παίκτες του Απόλλωνα. Αμπτουραχίμη, καλή προσπάθεια, την ιστά τη σώζει εκεί. Ουεσλατή ψάχνει χώρο, πάσα για τον Άνανγκ στην περιοχή. Έξω για να αρτύνει η παρέμβαση από τον Χάμπο Κυριάκου. Το σούτ από τον Χριστοδούλου και ένα πανέμορφο γκολ για τον Οθέλο που ισοφαρίζει κόντρα στη ροή του αγώνα. 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γιώργος Χριστοδούλου ισοφαρίζει για τον Οθέλο. Χωρίς να δημιουργήσει μέχρι αυτό το χρονικό σημείο ο Θέλος τον σοβαρό κίνδυνο για την εστία του Λούβενμπερκ. Με αυτό το μακρινό σούτ, εδώ, διώχνει ο Χάμπος Κυριάκου, ακολουθεί ο Χριστοδούλου. Δείτε από ποιο σημείο δοκιμάζει, εκεί που πάει μπάλα, παρά την προσπάθεια του τερματοφύλακα. Είναι αδύνατο να ανακοπεί πορεία της. 1-1, νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Ξανά και ξανά το πανέμορφο γκολ από τον Γιώργο Χριστοδούλου. Ο Θέλος που πάει να βγει ξανά μπροστά με Ουεσλατή, πάσα για Σανκαρέ, Χριστοδούλου δοκιμάζει ξανά να κάνει το ίδιο πράγμα. Ναρτίνι, έκοψε εκεί ο Σέλβικ. Ο Απόλλωνας που θέλει τώρα να βγει μπροστά, δεν το έχει κάνει σωστά μετά την επίτευξη τέρματος από τον Οθέλο. Αμπτουραχίμη, ατομική προσπάθεια, την τελειώνει με σούτ. Να η πρώτη αντίδραση από τον Απόλλωνα μετά τον γκολ του Οθέλου. Και ο Βαλπουενά εκτελεί μπάλα έξω. Στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Με Λιμπόπε. Αφήνει για Ντιαγέ. Παλιά στην περιοχή. Σανκαρέ στα χέρια του Λίβενμπερκ. Κεφαλιά από τον Σέλβικη πρώτη. Ο Εσλατή που προσπάθησε. Κερδίζει ο Ναρτίνι και πάει να γίνει απειλητικός. Το σούτ, εξαιρετική επέμβαση από τον Λούβενμπερκ που σώζει αυτή τη φορά την εστία του. Δείτε εδώ, είχε καθαρό οπτικό πεδίο, εξαιρετική επέμβαση από τον Ολλανδό τερματοφύλακα. Ανεβαίνει ο Βαλπουενάς, αυτόν πάει μπάλα με τη μία μεταβίβαση. Έπεσε ο Ταουτούλ για να γλιτώσει τα χειρότερα εκεί από την παρέμβαση του Χασόν. Καθυστέρησε λίγο εκεί το μαρκάρισμα, έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Απόλλωνα. Ο Θέλος πάντως συνεχίζει. Ανάγκη, μεγάλη φάση, νέα σωτήρια επέμβαση από τον Λούβενμπερκ. Ουεσλατή, το σούτ πάει έξω. Ο Θέλος που προειδοποιεί και κάτι περισσότερο θα μπορούσε να πει κάποιος. Αυτό το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Κυριάκου, είδε τον Αμπτουραχίμη, σε καλή θέση βρέθηκε, αλλά δεν τελειώνει σωστά τη φάση. Θα μπορούσε σίγουρα να κάνει κάτι πολύ καλύτερο με Σαγκάλ. Παλιά στην περιοχή, καλή, ετοιμαζόταν εκεί ο Ντικινή να κάνει την τελική προσπάθεια. Γιούρτσεβιτς
Γυρίζει, αλλάζει το παιχνίδι ο Απόλλωνας. Με Αμπντουραχίμι τώρα να στέλνει μπάλα στην περιοχή. Ευκαιρία και μεγάλη απόκουση από τον Ταουντούλ Γιούρτσεβιτς. Επιμένει ο Απόλλωνας. Γιούρτσεβιτς είχε δεύτερη προσπάθεια αλλά δεν βρήκε στόχο. Πολύ μεγάλη φάση, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δείτε από ποιο σημείο δοκιμάζει, αλλά δεν μπορεί να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σαγκάλ, Κάμπος Κυριάκου, Ταρίκουα, παλιά, κεφαλιά από τον Σαγκάλ, η μπάλα πάει έξω. Το ένα το κόρνερ κερδισμένο για τον Απόλλωνα εκτελέστηκε. Κρυμέντσικ την κεφαλιά. Έδιωξε ο Γιάνσεν Κρυμέντσικ όπως ερχόταν η μπάλα. Γιούρτσεβιτς από του Ραχίμι που με την είσοδο του Ποντικού άλλαξε πλευρά. Από του Ραχίμι που θέλει να βρει τον χώρο, τον βρίσκει για το σουτ, το κάνει. Ταουντούλ λέει όχι και ο Κρυμέντσικ δεν μπορεί στο βηματισμό του ουσιαστικά εκεί να δώσει πορεία. Όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, αρκετά μπροστά με Πέρετς ο Απόλλωνας. Έξω από την περιοχή θέλει χώρο, παλιά για τον Ταρίκουα. Πλάγια στην περιοχή, παράλληλο γύρισμα, περνάει μπάλα από όλους και πάει έξω.